Ναι, καλησπέρα και από μένα. Για να μην κουράζω, δεν θα επαναλάβω αυτά που ούτως ή άλλως έχουμε από κοινού συμφωνήσει τόσο με τους άλλους δύο συναδέλφους δημάρχους εδώ, αλλά και με τον κύριο Περιφερειάρχη. Ξεκινά από μία διαπίστωση ότι όσο περνάνε οι μέρες, κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, βλέπουμε ότι αυτά που προτείναμε τότε από την κοινή επιστολή μας, όσο περνάνε οι μέρες, νομίζω ότι στοχεύουμε ακόμη ειδικότερα πάλι σε αυτά. Και στοχεύοντας ειδικότερα πάλι σε αυτά, το κάνουμε γιατί βλέπουμε ότι αν αυτά είχαν γίνει λίγο νωρίτερα, θεωρούμε, χωρίς να είμαστε ειδικοί, αλλά και με όλα αυτά που πλέον έχουμε έρθει σε επαφή και έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές και πολλές ώρες τις τελευταίες μέρες με τους ειδικούς, μήπως, θεωρώντας, αυτή είναι η άποψή μου, ότι θα ήταν τα πράγματα σήμερα καλύτερα. Άρα λοιπόν, κωδικοποιημένα, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το νοσοκομείο. Κυρίως με το ιατρικό, αλλά και το νοσηλευτικό προσωπικό. Οπωσδήποτε με κάποιο τρόπο, είτε με μετακίνηση από κάποιο άλλο νοσοκομείο της Βόρειας Ελλάδας, όπου θα έχει μια περιοχή που δεν έχει τόσο μεγάλη ανάγκη ή υπάρχουν σε περίσσια, θα έλεγα. Σε περίσσια, βέβαια, γενικότερα δεν υπάρχουν, αλλά δεν είναι τόσο αναγκαία. Οπωσδήποτε έναν τουλάχιστον αισθησιολόγο. Τουλάχιστον αυτό μας είπαν και χθες στη συνάντηση που είχαμε με τον ΕΟΔΗ. Ή άλλες ειδικότητες που άμεσα ως ειδικοί χρειάζεται και θα πρέπει να είναι εδώ, γιατί από ό,τι διαφαίνεται θα έχουμε αρκετό δρόμο και παρόλη την ηθική στήριξη αλλά και την ουσιαστική που παρέχουμε ή έξω προς όλους αυτούς τους ήρωες, τους γιατρούς του νοσοκομείου, δυστυχώς είναι άνθρωποι και υπάρχει και η σωματική κούραση. Και αντιλαμβάνεστε ότι από ένα σημείο και μετά πιθανόν να υπάρχουν και ανθρώπινα λάθη. Και αυτά τα αντευχόμαστε όλοι. Άρα λοιπόν ένα κομμάτι έχει να κάνει με τον εξοπλισμό σε υλικά, το δεύτερο έχει να κάνει με έμψυχο υλικό ειδικών γιατρών στο νοσοκομείο. Το τρίτο, αυτό που εμένουμε και λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ευέλικτο σχήμα το οποίο θα πρέπει να διαχειρίζεται την κατάσταση. Όλοι μπορεί να έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέρον, όση εμπειρία αυτοδιοικητική και να έχουμε, δεν νομίζω ότι είμαστε πλέον κατάλληλοι για να διαχειριστούμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Να εφαρμόσουμε εντολές κάποιων άνωθεν ειδικών, νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Άρα, ένα κλιμάκιο ευέλικτο, που κατά την άποψή μου θα πρέπει να είναι, να υπάρχει ένας εκπρόσωπος της αυτοδιοίκησης, εκπρόσωπος του ΕΟΔΗ, εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας και εκπρόσωπος της αστυνομίας, δεν ξέρω αν ακούγεται βαρύ, αλλά δυστυχώς κοινή άποψη όλων είναι ότι τελικά μετά που επιβλήθηκαν τα οριζόντια μέτρα, τουλάχιστον προσωπική μου άποψη στο Δήμο μου και δει στην πόλη μας, είναι ότι ενώ με όλα αυτά τα μηνύματα που πήγαμε να περάσουμε, είτε διαζώσεις, είτε με τις ντουντούκες, είτε μέσω των ΜΜΕ, υπήρχε μία ανάσχεση όλων αυτών, με το που δόθηκε δυνατότητα μέσω των εγγράφων, των υπεύθυνων δηλώσεων κλπ, αυξήθηκε και όπως είπε και ο συνάδελφος ο κύριος Ζευκλής, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι όλη την ημέρα έξω. Είτε κάνουν βόλτα, είτε βρίσκονται σε πηγαδάκια, είτε κάνουν βόλτα το κατοικίδιο, είτε οτιδήποτε άλλο. Είτε επικαλούμενοι την επίσκεψη για ανεφοδιασμό στα σούπερ μάρκετ κλπ, κλπ, κλπ. Άρα λοιπόν ένα τέτοιο κλιμάκιο το οποίο θα είναι συντονιστικό, είναι από ειδικούς, θα παίρνει αποφάσεις τοπικά και δεν θα περιμένει να πάρουν απόφαση κεντρικά από την πολιτική προστασία ή από τον ΕΟΔΗ. Από τη στιγμή που θα υπάρχουν από όλους εκπρόσωποι. Θα δίνεται εντολή σε όποιοι είναι αποδέκτες και σε εμάς για να μπορούμε να τα εφαρμόσουμε. Επίσης οι ίδιοι, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να είναι αυτοί που θα αποτελέσουν το σύνδεσμο επικοινωνίας με τους Δήμους, με την κοινότητα, αλλά και με το νοσοκομείο. Κάτι το οποίο εκλείπει αυτή τη στιγμή, το έχουμε θέσει και χθες στη σύσκεψη που υπήρχε με τον ΕΟΔΗ, για να μπορέσει να υπάρχει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ιδιαίτερη ανησυχία και ανασφάλεια στον κόσμο, στην κοινότητα, όχι για κάτι ιδιαίτερο, αλλά γιατί δεν έχουν πληροφορία, επίσημη πληροφορία. Όταν έχουμε την επίσημη πληροφορία, ο κόσμος πιστεύω θα είναι πιο ήρεμος
πιο ήσυχος και με όλες αυτές τις δομές που ήδη εφαρμόζουμε με την ψυχολογική υποστήριξη από τις δομές που έχουμε στους Δήμους, είτε από τα κέντρα κοινότητας, είτε από το βοήθεια στο σπίτι, κατηδίαν για όσους έχουν ιδιαίτερο τέτοιο θέμα, νομίζω ότι θα έχουμε καλύτερη διαχείριση της κατάστασης. Η απόφαση προημερήσιας για την δημιουργία αυτού του τμήματος της μοριακής βιολογίας στο Μαμάτσιο νομίζω είναι κάτι πολύ ορθό, αρκεί να γίνει πολύ σύντομα. Για να έρθω να συμπληρώσω αυτό που είπε και να μην λέμε τα ίδια ο κύριος Σαββόπουλος, ότι έτσι θα αποδεσμεύουμε, γιατί θα έχουμε άτομα τα οποία τα αντευχόμαστε βέβαια, αλλά αν είναι θετικά, να είναι στον ίδιο θάλαμο και να μην δεσμεύουμε ένα θάλαμο για έναν ασθενή, άρα θα δημιουργούμε νέες θέσεις νοσηλείας στο ήδη υπάρχον νοσοκομείο. Επίσης, κάτι πολύ ουσιαστικό είναι θα πρέπει να βρούμε κάποιες εναλλακτικές, γιατί από ό,τι διαφαίνεται η εξέλιξη της πανδημίας είναι μπροστά μας, θα πρέπει να βρούμε κάποιες θέσεις νοσηλείας. Αν αύριο έχουμε 20 περιστατικά, πού θα μπορέσουμε να τα νοσηλεύσουμε? Ή αν θα χρειαστεί να πάμε να τα διακομίσουμε, έχουμε αυτή τη στιγμή 4 αναπνευστήρες. Θα πρέπει να έχουμε άμεσο εξοπλισμό με τη μεταφορά εξοπλισμού, γιατί με την έρευνα που έχει γίνει διαφαίνεται ότι δεν υπάρχουν έτοιμο παράδοση. Θα πάμε, μιλάμε για 2 μήνες παράδοση. Άρα θα πρέπει να μεταφερθούν από άλλα νοσοκομεία, από περιοχές της Ελλάδος που δεν υπάρχει αυτό το έντονο πρόβλημα της πανδημίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας. Κατά τα λοιπά, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε, συμφωνώ απόλυτα με τους συναδέλφους, δεν μπορούμε να μιλάμε για οριζόντες δράσης καραντίνας, δεν είναι εύκολη η διαχείριση, μπορεί να είναι αποτελεσματική όπως είδαμε στη γειτονική Δαμασκηνιά και Βραγασιά. Η άποψή μου είναι σε μια κοινότητα που έχει 3.500 πληθυσμό δεν μπορεί να εφαρμοστεί, είναι αδύνατον. Θα πρέπει να υπάρχει κατά τόπους, θα πρέπει να υπάρχουν ιδιαίτερα μέτρα κατά τόπους και κατά δράση. Δηλαδή, πολύ ορθά αυτό που είπε ο Δημήτρης ο Σαββόπουλος, θα πρέπει να περιορίσουμε τις δραστηριότητες που επικαλούνται οι συνδημότες μας. Όλοι θέλουμε να βρισκόμαστε έξω. Και πόσο μάλλον όταν θα φτιάξει ο καιρός από εβδομάδα, θα είναι ιδιαίτερα καταπιεστικό, θα έλεγα, όσο δόκιμος και είναι ο όρος, να είμαστε όλη την ημέρα μέσα στο σπίτι ή στην αυλή του σπιτιού μας. Πρέπει να το κάνουμε, πρέπει να αντιληφθούμε ότι είναι στιγμές υπευθυνότητας, είναι στιγμές που πρέπει να σκεφτούμε τους συνανθρώπους μας, γιατί εν δυνάμει μπορεί να είμαστε όλοι φορείς και δεν πρέπει να διασπείρουμε τον ιό. Χωρίς να θέλω ούτε να κινδυνολογήσω, νομίζω ότι είναι μέτρα άμεσα και πρακτικά εφαρμόσιμα, κωδικοποιημένα, χωρίς να καταφρώμε το χρόνο, τίποτε άλλο, αν προκύψει κάτι άλλο θα επανέλθω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.